615 εκθέτες από 22 χώρες, επισκέπτες από 47 χώρες, 200 hosted buyers και πάνω από 4.000 προκαθορισμένα ραντεβού, οι αριθμοί τα λένε όλα για το δίδυμο των εκθέσεων τουρισμού φιλοξένια χοτέλια στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος της DevCell Expo, Τάσος Τζίκας, μίλησε για διοργάνωση πιο διεθνή από ποτέ. Φέτος λοιπόν έχουμε 615 συμμετοχές, 615 εκθέτες στις δύο εκθέσεις, την φιλοξένεια και την χοτέλια, οι οποίοι έρχονται από 22 χώρες, έχουμε επισκέπτες από 47 χώρες, έχουμε 200 ξένους επαγγελματίες επισκέπτες προσκεκλημένους, ειδικά προσκεκλημένους για τα ραντεβού. Θα γίνουν κατ' εκτίμηση 4.000 επαγγελματικά ραντεβού. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης της τιμόμενης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, σημείωσε πως η Δυτική Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και αποτελεί πλέον ελκυστικό τουριστικό προορισμό. Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η διοργάνωση της 34ης φιλοξένειας συμπίπτει με μια ξεχωριστή διάκριση. Το γεγονός ότι ύστερα από πρόταση των διοργανωτών, φέτος είμαστε τιμόμενη περιοχή και για μας έχει δύο αναγνωρίσεις. Με τη σειρά του Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Λέσβου, επίσης τιμόμενης περιοχής της Φιλοξένεια, Κωνσταντίνος Αστυρακάκης, υπογράμμισε τις στενές σχέσεις του νησιού με τη Θεσσαλονίκη. Είμαι λοιπόν εγώ εδώ για να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε, το νησί μας να είναι αυτό που θα τιμηθεί στη φετινή έκθεση. Ένα εξαιρετικά διεθνές μείγμα έχει να προσφέρει το εκθεσιακό δίδυμο Φιλοξένεια Χοτέλια, ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της DevCell Expo, Κυριάκος Προσδρικίδης. Φιλοξένεια Χοτέλια πλέον έχει αναδειχθεί σαν τη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Γεωστρατηγικοί, θα έλεγα μάλλον λόγοι, δώσανε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αυτή τη στιγμή είναι η νούμερο ένα διεθνής τουριστική έκθεση σε όλη την ευρύτερη περιοχή και γι' αυτό ακριβώς έχουμε μια αύξηση των χωρών που συμμετέχουν. Είναι 22 οι χώρες που συμμετέχουν. Έχουμε μια αύξηση των εκθετών. Στη συνεχή, ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της Φιλοξένεια αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Στάνος. Ο τουρισμός δεν γνωρίζει διοικητικά όρια, δεν γνωρίζει διοικητικές αναφορές. Ενώνει γιατί το τουριστικό προϊόν είναι ενιαίο και φυσικά οι επισκέπτες δεν γνωρίζουν πού ξεκινάει και πού τελειώνει ο κάθε δήμος ή κάθε περιφέρεια, αλλά προσδοκούν σε ανεπανάληπτες εμπειρίες που μπορεί να δώσει όλη η Ελλάδα εξίσου. Την ορίμανση της Φιλοξένεια, παράλληλα με την ορίμανση της Θεσσαλονίκης ως τουριστικού προορισμού, υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων Σπύρος Πέγκας. Στη συνεχή άνοδο της Φιλοξένεια αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Μανδρίνος, σημειώνοντας πως ζητούμενο είναι να βελτιώνεται κάθε χρόνο το επίπεδο των ξένων αγοραστών. Τη σημασία του θεσμού των τιμόμενων περιοχών επεσήμανε ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της DevCell Expo, Αλέξης Τσαξιρλής. Μόλις όμως κατανοήσαμε, έχουμε γίνει καλύτεροι πελάτες. Είμαστε κάθε χρόνο εδώ με παρουσία και σε περίπτερο, stand, αλλά και με διάφορα συνέδρια και με βοήθειες που προσφέρουμε κάθε είδους σε αυτήν την πολύ σημαντική έκθεση που θεωρούμε ότι πρέπει να είναι η εθνική έκθεση τουρισμού. Να δώσω συγχαρητήρια στη διοίκηση της Χελάς, γιατί όντως η Φιλοξένεια είναι μια έκθεση που ανεβαίνει συνέχεια. Η κίνηση, επειδή θα ρωτήσετε, είναι μεγάλη κίνηση. Να ξέρετε ότι υπάρχουν ακόμα κλίνες για το Σαββατοκύριακο στην πόλη. Απλά επειδή οι άνθρωποι γράφουν ιστορία, εγώ θα ήθελα να θυμίσω κάτι για το πώς ξεκίνησε η τιμόμενη περιφέρεια, που είναι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Και πραγματικά θα πρέπει κάποια στιγμή να λέμε και όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν σε αυτό. Οι εκθέτες εκτός από την Ελλάδα προέρχονται μεταξύ άλλων από Αλβανία, Βοσνία, Βουλγαρία, Δανία, Αίγυπτο, Καζακστάν, Λουξεμβούργο, Ρωσία, Σερβία, Σρι Λάνκα, Τουρκία, Φιλιππίνες, Σλοβακία, Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, Πολωνία, Κύπρο, Πορτογαλία. Παρούσα θα είναι επίσης όλη η εγχώρια τουριστική βιομηχανία.